Η πολιτική, αλλά συνδεμένα ιδιαίτερα στους οργανισμούς των ΔΕΚΟ με την πορεία αυτών των επιχειρήσεων. Άρα λοιπόν δεν πρόκειται να δούμε το κατέβασμα του διακόπτη, έτσι. Όλα, τίποτα δεν αποκλείεται. Αχα, μάλιστα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Μάλιστα. Όσον αφορά και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ρίζο, έχετε συζητήσει με τους συναδέλφους σας για τις περικοπές των φοροαπαλλαγών σε ΟΤΕ και σε ΕΙΔΑΠ? Ναι, έχουμε συζητήσει και πρέπει να σας πω πρώτα ότι ιδιαίτερα σε αυτόν τον τομέα οι εργαζόμενοι και στους άλλους οργανισμούς, αλλά κύρια σε εμάς τουλάχιστον, είναι απόλυτοι. Δηλαδή δεν δέχονται καμία συζήτηση στην περικοπή αυτών των προνομίων μέσα σε παρένθεση όπως τους αποκαλεί η κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν αποκλείται να έχουμε και άμεσες αντιδράσεις. Ναι, γιατί να σας κάνω γνωστό ότι το 1992 είχαμε 21 μέρες απεργία ακριβώς για τον ίδιο λόγο, για να υπογράψουμε αυτή τη συλλογική σύμβαση. 21 μέρες απεργία. Μάλιστα. Κύριε Ρίζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Και εμείς, Γιώργο, σας ευχαριστούμε και εσένα και τον κύριο Ρίζο και να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, την πρώτη σας ενημέρωση με το δελτίο καιρού. Στη δυτική, κεντρική και βόρεια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που στα δυτικά θα είναι αυξημένες, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αραιές νεφώσεις. Το πρωί κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι μέτρη, που από το μεσημέρι βαθμία θα ενισχυθούν σε ισχυρούς, και στα ανατολικά νότιοι ασθενείς και αργότερα μέτριοι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 3 έως 16 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 19 και στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική αρχικά προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός, βαθμιαία όμως θα συννεφιάσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και μετά το μεσημέρι νότιοι μέτρη. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμαθεί από 9 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αρχικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς και μετά το μεσημέρι νότιοι έως μέτρη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η πρώτη πρωινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Sky. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30. Καλή σας μέρα, γεια σας. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.